Ο Άγιος Προφήτης Αβδιά είναι ο τέταρτος από τους 12 μικρούς προφήτες και έζησε κατά τον 9ο αιώνα π.Χ. Καταγόταν από το χωριό Μπεθαράμ κοντά στη Σίχεμ και υπηρέτησε ως οικονόμος του ασεβούς Ισραηλίτη βασιλιά Αχάβ. Εκείνες τις ημέρες ολόκληρος ο Ισραήλ είχε απομακρυνθεί από τον αληθινό Θεό και είχε αρχίσει να προσφέρει θυσίες στον Βάαλ. Αλλά ο Αβδιά υπηρετούσε πιστά τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ κρυφά. Όταν η σύζυγος του Αχάβ, η ασεβής και διαλυμένη η Εζάβελ, κυνήγησε όλους τους προφήτες του Κυρίου εξαιτίας της διαμάχης της με τον προφήτη Ηλία, ο Αβδιάς τους έδωσε στέγη και τροφή. Ο διάδοχος του Αχάβ, ο βασιλιάς Αχαζίας, έστειλε 3 αποσπάσματα στρατιωτών για να συλλάβουν τον ιερό προφήτη Ηλία. Ένα από αυτά τα αποσπάσματα είχε επικεφαλής τον Άγιο Οβαδία. Με την προσευχή του Αγίου Ηλία, 2 από τα αποσπάσματα καταστράφηκαν από την ουράνια φωτιά, αλλά ο Άγιος Αβαδίας και το απόσπασμά του γλίτωσαν από τον Κύριο. Από εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Οβαδίας παραιτήθηκε από τη στρατιωτική θητεία και έγινε ο παδός του προφήτη Ηλία. Στη συνέχεια, ο ίδιος έλαβε το χάρισμα της προφητείας. Το θεόπνευστο έργο του Αγίου Αβαδία είναι το 4ο από τα βιβλία των 12 μικρών προφητών της Βίβλου και περιέχει προβλέψεις για την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Στη Σαμάρια τάφηκε ο Άγιος Προφήτης Αβαδίας, Αβδιά. Ακολουθεί το τροπάριο σε ήχο δεύτερο. Εορτάζουμε την μνήμη του προφήτη σου, Οβαδία, Κύριε. Μέσω αυτού, σε παρακαλούμε, σώσε τις ψυχές μας. Και κοντάκιο σε ήχο πρώτο. Ο μεγάλος Οβαδίας, αποκτώντας νου φωτεινό, με θεϊκή λαμπρότητα μιλάει μέσω του Αγίου Πνεύματος, κηρύσσοντας τα μελλοντικά. Σήμερα το δημούμε με πιστό νου, γιορτάζοντας την ιερή μνήμη του και που φωτίζει τις καρδιές των ανθρώπων.